Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο Γιάννη Ανδρουλιδάκη από την Αθήνα, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλημέρα, μέχρι να τα πούμε Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη γιατί πήγε λίγο πίσω η κουβέντα μας. Όχι, κανένα πρόβλημα. Θα έπαιρνες εσύ φανέλα αν είσαι Μπουσαϊντή. Το θυμάσαι καλά. Μπουσαϊντή, εμένα μου αρέσουν οι φανέλες άκυρων παιχτών. Δηλαδή, πάντα θέλω να έχω, να έχεις ένα Μπερμπάτοφ, δεν λέει κάτι, η Γκαρσία ακόμα. Να έχεις μια φανέλα ενός παίχτη που δεν, που πέρασε και δεν ακούμπησε, ας πούμε. Και Μπουσαϊντή και Αριέλ Σάμπερνα και απ' όλα. γιατί ακριβώς ζητάμε και από τον κόσμο, επειδή κληρώνουμε και σήμερα μια φανέλα, να στέλνει και αν θέλει και μια πρόταση τι θα έβαζε πίσω στην πίσω μεριά. Και έχουμε από τις... Τσαουσίλα θα έβαζα εγώ. Τσαουσίλα. Αυτό είναι. Νάτος. Ο Απτίδης. Ο Μοχάμερ Τάχα. Μοχάμερ Τάχα, καλός ήταν αυτός. Ναι, ναι. Ωραία. Τον Νικόλα Τριανταφυλλίδη τον γνώρισες αρκετά και από κοντά, έτσι. Όσο περισσότερο ως παοξίδες και οι δυο που ζούσατε στην Αθήνα και είχατε αυτή δουλεύαμε, την... Δουλεύαμε μαζί. Ήμασταν στον ίδιο, στον ίδιο σταθμό. Στον 902, πάλι τόσο παλιά. Στο 105 και 5. Ωραία. Στο 105 και 5. Πριν από κοντά 10 χρόνια και τώρα, μην βάλετε να θυμηθώ. Και γρήγορα... με το που καταλάβαμε ότι είμαστε παοξίδες και ότι είμαστε κανονικοί παοξίδες, κολλήσαμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή η σχέση μας είχε να κάνει, όχι μόνο, αλλά είχε να κάνει και με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Υπάρχει μια συνωμοτικότητα μεταξύ παοξίδων που ζουν μακριά και ειδικά αν ζεις στην Αθήνα, έτσι, στο κέντρο του εχθρού, ας πούμε, στην έδρα του εχθρού. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Στην Αθήνα είμαστε τελείως μπουνιά. Και ο Νικόλας βέβαια. Εντάξει, έλεγε ότι είμαι παοκτσής χωρίς να είμαι σαλονικιός. Είναι η γνωστή δήλωση που έχει κυκλοφορήσει το ΠΑΟΚ, είναι μια διαρκής ανταρσία που δεν τελειώνει ποτέ. Ο Νικόλας βέβαια ήταν με καταγωγή από Θεσσαλονίκη και Ποντιακή, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν σαν εμένα που δεν είχα με το Βόρα, ας πούμε, σχέση. Πώς θα τον περιέγραφες? Σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Ο Νικόλας, το έγραψα χθες, ήταν ο Έλληνας Φίλιπ Κάουφμαν. Ο Φίλιπ Κάουφμαν ήταν ένας Αμερικάνος κωμικός, τον οποίον πολύ λίγοι καταλάβανε. Του έχουν γράψει R.E.M. το τραγούδι Man of the Moon και πέθανε επίσης από καρκίνο, ας πούμε, πολύ μικρός. Και μετά το θάνατό του έγινε μύθος. Ο Νικόλας είχε πάντοτε πολύ σπουδαίες ιδέες, πολύ περίεργες ιδέες, δύσκολο κατανόητες, τις δοκίμαζε, τις πάλευε, έβγαζε αποτελέσματα που πολλές φορές έλεγε ότι αυτό ή είναι αριστούργημα ή δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Και σαν άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκαιγε διαρκώς. Ήταν εντυπωσιακά παθιασμένος με οτιδήποτε και καταπιανόταν, εννοώ, όχι με οτιδήποτε. Και το έβγαζε, δηλαδή δεν ήταν ένα πάθος το οποίο να το δείχνεις, ας πούμε, για να κάνεις φιγούρα. Ήταν να πας, πληρώνεις και το κόστος του, αναλαμβάνεις ρίσκα, μπορεί να κουράσεις κόσμο, μπορεί να χάσεις δουλειά. Ήταν δηλαδή παοκτή σε όλα ο Νικόλας και γι' αυτό κιόλας δέθηκε τόσο πολύ και έκανε τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ σημαία σε αυτά που έγραφε και έλεγε. Και σαν σκηνοθέτης και σαν διαφορετικός παραγωγός και σαν άνθρωπος, έτσι, δηλαδή όσοι τον ξέραμε, τον θυμόμαστε πάρα πολλές φορές να είναι σε τρομακτική ένταση για κάτι το οποίο τον ενδιέφερε. Έγραψε δύο-τρία πράγματα χθες. Θυμάμαι ότι το Δεκέμβρη του 8, όταν ο Κούγιας, ο πρόεδρος της Λάρισας, ο σημερινός, είχε τότε αναλάβει την υπεράσπιση του Κορκονέα που σκοτώσει τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και προσπαθούσε να βγάλει τον Γρηγορόπουλο, ας πούμε, αλήτη κτλ. Γιατί καλώς τον σκοτώσανε. Ο Νίκος είχε κάνει μια εκπομπή στην οποία έβριζε τον Κούγια επί μισάωρο με πάθος το οποίο θεωρητικά δεν μας επιτρέπεται στο ραδιόφωνο. Και θυμάμαι ότι στην επόμενη μία ώρα είχαν σπάσει τα τηλέφωνα του σταθμού από εργοδότες, ας πούμε, δηλαδή από τη διοίκηση του σταθμού, η οποία έλεγε τι είναι αυτά ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, και από αγρότες που λέγανε μπράβο Νικόλα.
Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να επαναλάβω τα, ναι, το τι είχε πει. Το ίδιο τον έβλεπε, ξέρω εγώ, είχε μια σχέση που τον αγαπούσε πάρα πολύ και όταν χώριζε ο Νικόλας ή είχε κρίση, το καταλάβαινες. Έβγαινες να πιείς μαζί του και καταλάβαινες. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να πιεί γιατί ήταν στεναχωρημένος. Ήταν τρομακτικά εξωστρεφής, έβγαζε τα πάντα. Και ήταν και τρομακτικά εξωστρεφής με, με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν πολύ βασικό κομμάτι της, της ζωής του, του λόγου του, τον όσον έκανε. Γι' αυτό και ανέλαβε την ιστορία με το ντοκιμαντέρ των 90 χρόνων. Και προφανώς ξέραμε, ήταν θείο δώρο για εκείνον, έτσι, αυτό το οποίο συνέβη, αλλά συνδυάστηκε με την αρρώστια. Πώς τα κατάφερε, τι γινόταν, τι έκανε? Κοίταξε, ήταν μια ιστορία όπου καταρχήν όσοι τον ξέραμε και τον βλέπαμε, καταλαβαίναμε ότι ο Νικόλας θα κάνει το ντοκιμαντέρ και θα φύγει. Έτσι. Δηλαδή ότι ήθελε να φύγει παοκτσίδικα και αφού τιμήσει τα 90 χρόνια. Έτρεχε παντού, δηλαδή είχε παραβιάσει εντελώς τον γιατρόν, ας πούμε. Στην ασθένεια υπάρχουν διάφορα πράγματα που κάνεις και διάφορα πράγματα που δεν κάνεις. Ακόμα και για να εξασφαλίσεις λίγο περισσότερο χρόνο, λίγο καλύτερη ποιότητα ζωής. Για παράδειγμα, ας πούμε, δεν ταξιδεύεις με αεροπλάνο. Είναι κάτι το οποίο σε ταλαιπωρεί πάρα πολύ και δεν το κάνεις. Ο Νίκος ήταν παραπλάνος αεροπλάνο. Το τελευταίο εξάμηνο ακολουθούσε την ομάδα. Πήγαινε από τη Ρωσία, ας πούμε, μέχρι όπου μπορούμε να φανταστούμε. Και βεβαίως ήταν, έψαχνε και παοκτσίδικα στέκια. Είχε την ευκαιρία ακόμα, γιατί δεν είναι μόνο και τη δουλειά, είναι και πράγματα που κάνεις και πεσαίνεις με αυτά. Δηλαδή ο Νίκος μπόρεσε να μιλήσει τους τελευταίους μήνες του με όλη την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι. Και θυμάμαι ότι με έπαιρνε τηλέφωνο, ας πούμε, και μου έλεγε, ρε εσύ, με τον Μπρέλιεβιτς ήμουν χθες. Έχουμε δει και φωτογραφίες στο προφίλ του, ναι. Ναι. Και μίλαγε σαν πιτσιρίκι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το έλεγε και εντάξει, το καταλαβαίναμε. Δηλαδή ήταν, γιατί είμαστε 500 άνθρωποι, ας πούμε, που καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό. Αν το άκουγε αλόθρησκος που λέμε, μπορεί να μην καταλάβαινε τώρα τι είναι αυτό που λέμε. Mm. Αλλά για τον Νικόλα ήταν αυτό. Ο Νικόλας αποχαιρέτησε τη ζωή με αυτό το πράγμα. Έκανε και μια ταινία πριν από 2 χρόνια. Τους συστηματίες. Τους συστηματίες που είχε βάλει και ΠΑΟΚ μέσα, η οποία ήταν εντελώς με διαφορά η καλύτερη του ταινία. Δηλαδή, ο Νίκος πειραματιζόταν χρόνια ως κινηματογραφιστής. Έκανε διάφορα περίεργα και συχνά κατανόητα πράγματα. Ψάχνοντας να βρει τη φόρμουλα να του βγει η ταινία που έφτιαχνε. Και έφτιαξε τις θεματίες, η οποία είναι μια εντελώς ροκ ταινία, πάρα πολύ ωραία. Και στην Ελλάδα έκανε τον κύκλο της, δεν πήγε άσχημα, αλλά είναι από τις ελάχιστες ελληνικές ταινίες που κάνουν γύρω στο εξωτερικό. Προβάλλονται, παίζονται έξω. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα πολύ γνωστό είναι το μικρό βιντεάκι με τη σκηνή όπου οι δύο πρωταγωνιστές σταματάνε με το μηχανάκι και το πιτσιρίκι φοράει τη φανέλα Πάμπλο Γκαρσία και σταματά ο τύπος, βγάζει το περίστροφο, το αφήνει πάνω στα μάξι για να παίξει λίγη μπάλα, ας πούμε, να βγει από μέσα του η παιδική του ηλικία. Και αυτό που λέει, ήμουν παιχταράς μικρός, κάπως έτσι το λέει. Ήμουν μεγάλος μπαλαδόρος. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε και όλοι μας, έτσι, καμιά φορά. Δεν λέμε, εγώ έρεξε την μπάλα, έπαιζα μικρός. Και το ανεβάζουμε και εμείς, ας πούμε, και όχι μόνο χθες και παλιά. Γιατί είναι ΠΑΟΚ το βιντεάκι αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ. Είναι η λογική του τύπου που αφήνει το περίστροφο σε ένα γιοταχή για να παίξει μπάλα με το πιτσιρίκι, ας πούμε. Συμβολικά έτσι, δεν έχουμε όλοι από ένα περίστροφο, δεν είμαστε κάξερ όλοι, ας πούμε. Αλλά η λογική ότι πίσω από μια ζωή που σε παίρνει και σε πάει, ας πούμε, τελικά κλωτσάς μια μπάλα, είναι λίγο σε όλους μας, ας πούμε. Τουλάχιστον όσους μας αρέσει η μπάλα και αφήνουμε ένα κομμάτι της ζωής μας και της παιδικότητάς μας, ας πούμε, εκεί. Το να αποθέτουμε εκεί στην μπάλα, στον ΠΑΟΚ και κρατάμε έτσι ένα κομμάτι νιώτης. Το ντοκιματέρ το τελείωσε, πρόλαβε, το είδε, είναι ολοκληρωμένο? Αν έχει μείνει κάτι είναι τεχνικά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, στο ντοκιματέρ υπάρχουν ένα ντοκιμαντέρ έχει μια διαδικασία, η οποία στο τέλος πηγαίνει, ξέρω εγώ, στον Χολύπτη, στον Μπούμαν, στο να φύγει από εκεί το σφύριγμα. Ναι. Ο Νίκος είχε αυτό που είχε μαζέψει, ό,τι θέλει να μαζέψει. Προβλήθηκε και στη διορθή, νομίζω, ένα κομμάτι. Ναι. Έτσι δεν είναι, στα 90 χρόνια προβλήθηκε ένα κομμάτι. Μάλιστα μας δείχνει και μαζί να πανηγυρίζουμε σαν καφενείο.
είναι στον αγώνα. Ναι, ναι, το θυμάμαι, με την Dortmund. Dortmund Park, τώρα που έχει και ο Νίκος θα δώσω την πληροφορία. Είναι αυτό που πανηγυρίζουμε και θα δείτε στο βίντεο, είναι το γκολ του Τζαβέλα που ακυρώθηκε, δεν είναι το κανονικό. Γιατί το έβαλε ο Μακ μετά και μέχρι να πιστούμε ότι αυτό δεν ακυρώθηκε δεν πανηγυρίσαμε. Οπότε μας έμεινε ο πανηγυρισμός στο γκολ του Τζαβέλα πριν καταλάβουμε ότι ακυρώθηκε. Για να καταλάβουμε, κατά κάποιο τρόπο επειδή ζούσες και εσύ στην Αθήνα και αυτός, δηλαδή σε έπαιρνε τηλέφωνο, σου ζητούσε κάποιες πληροφορίες ή ας πούμε να του προτείνεις ένα ωραίο στέκι να πάτε εκεί να κάνετε γυρίσματα. Πώς μπήκες εσύ μέσα στο ντοκιμαντέρ? Κοίταξε, έκανα μια συζήτηση καταρχήν. Μιλήσαμε για το ΠΑΟΚ. Έψαχνε φιγούρες ΠΑΟΚτζίδικες και με διάλεξε ως ΠΑΟΚτζή Αθηναίο, ας πούμε, δημοσιογράφο με μια συγκεκριμένη δράση που έχω στην Αθήνα εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι, ναι. Ως μια περίεργη φιγούρα, ας πούμε, ότι ΠΑΟΚτζίδες υπάρχουν και τέτοιοι, δεν είναι, ας πούμε, μόνο σαλόνι. Μετά ήταν, όταν ήταν αγώνας με την Dortmund, ήταν να ταξιδέψει ο Νικόλας και δεν μπόρεσε. Ήταν σε μια φάση που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει και μας είπε, ξέρει ότι υπάρχουν 4-5 ΠΑΟΚτζίδικα στέκια, ας πούμε, πέρα από το σύνδεσμο, υπάρχουν 4 καφενεία που είναι ΠΑΟΚ ή πάμε ΠΑΟΚτζίδες, τέλος πάντων. Και μου λέει να έρθω να γυρίσουμε τον κόσμο που βλέπει πάνω στην τους ΠΑΟΚτζίδες στο Dortmund Park. Και του είχα πει την κόρα τώρα τι είναι να γυρίσει, 4 θα φάμε, διάφορο μάτς είναι, ας πούμε, κτλ. Όχι, μου λέει θέλω να έρθω. Και όντως, ας πούμε, το γύρισε και το έγραψα όταν τελείωσε το μάτς και σπάνι γυρίσαμε, τραγουδήσαμε εκεί 2-3 συνθήματα, ας πούμε, το λεβαδιακό. Είχε κάτι κουρασμένος ο Νικόλας στην καρέκλα και λέει άντε ΠΑΟΚτζίδες μου, θα τα θυμάστε αυτά, θα τη θυμάστε τη μέρα αυτή. Θα τη θυμάστε. Και ήταν η σιγουριά του ότι ο ίδιος βαδίζει στο τέλος, ρε παιδί μου. Και μιλούσε σε έναν κόσμο που έχει μπροστά του, όσο έχει μπροστά του τέλος πάντων, παραπάνω και θα έχει μια μνήμη από τη μέρα εκείνη. Είναι αυτό το «Και όταν θα πεθάνω, θέλω το δικέφαλο στον τάφο μου απάνω». Το έκανε, εντελώς. Νομίζω πως είναι, πάρα πω, το Νικόλα ζει για πάντα ΠΑΟΚτζής. Είναι... Ναι. Έφυγε έτσι ο Νίκος, έφυγε με τον ΠΑΟΚ. Εκεί στην Αθήνα τόσα χρόνια, τι έκανε στα μουσικά πράγματα ο Τριανταφυλλίδης, δηλαδή με τον Γκαγκάριν, με τις συναυλίες που πάλευε να φέρει στην Ελλάδα, με τους καλλιτέχνες, Screamy Jay Hawkins. Κάναμε σε ένα μικρό flashback για να καταλάβει και ο κόσμος τι άλλο έκανε, ρε παιδί μου. Έχοντας, ο Νίκος είχε γεννηθεί στο Σικάγο, εκεί που ο πατέρας τον Χάρη Κλίν, νομίζω το ξέρουν οι περισσότεροι. Και είχε γεννηθεί στο Σικάγο, είχε ζήσει αρκετά χρόνια στα Αγγλία και οι γνώσεις του για την μουσική την Αμερικάνικη και την Βρετανική ήταν αδιανόητες. Θα μπορούσε, γι' αυτό είναι άκομα του χαρακτήρα του, έτσι λίγο παράξενο, θα μπορούσε ο Νίκος να κάνει μια mainstream καριέρα ως παραγωγός που να του εξασφαλίζει μεγάλη φήμη, καλά λεφτά και πολύ σταθερό κοινό. Γιατί ήταν ένας πολύ βαθύς γνώστης της rock μουσικής. Πάντοτε είχε μια λογική να μην παρουσιάσει αυτό που ξέρετε, να ψάξει, να βρει κάτι περίεργο, να δημιουργήσει μια τάση, να παρουσιάσει μια τάση που μπορεί να ήταν περίεργη και δεν καταλάβαινε κανένας κτλ. Με αυτή τη λογική ήταν οι μουσικές του εκπομπές. Με αυτή τη λογική ήταν το Γκαγκάριν, το οποίο ήταν σίγουρα το πιο σπουδαίο κλαμπ μουσικό που υπήρχε στην Αθήνα. Δεν το συζητάμε, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα ποτέ στην Αθήνα. Απάνω είναι πολύ πιο μπροστά ο χώρος, ο μουσικός και τα στέκια τα μουσικά. Εδώ πέρα μέχρι να ανοίξει ο Νικόλας τον Γκαγκάριν δεν υπήρχε τίποτα ανάλογο. Και όταν το άνοιξε και έγινε τρομακτική επιτυχία, ας πούμε, και ήταν σημείο αναφοράς, το άλλαξε εντελώς ο Νικόλας και ήθελε να κάνει κάτι περίεργο. Δηλαδή, δεν ήθελε το mainstream. Δεν ήθελε το εμπορικό. Όχι, δεν ήθελε. Όταν έγινε mainstream, είπε ότι τώρα θα διαλύσω αυτό το πράγμα, ας πούμε, που το συνηθίσατε και μου έρχεστε εδώ πέρα και θα σας παρουσιάσω κάτι άλλο, να δούμε αν το θέλετε. Και άρχισε να κάνει εκδηλώσεις, συναυλίες, τα παράξενες, βάζοντας στοιχήματα με τον εαυτό του και με τον κόσμο. Πολλά τα έχασε. Κάποια τα κέρδισε, έτσι. Δηλαδή, το Cult Festival που γινόταν κάθε χρόνο στον Γκαγκάριν, που ξαφνικά από εκεί που είχε στο Super Club, και ήταν ένα πράγμα το οποίο τιμούσε τον Απόστολο Σουγκλάκο, ας πούμε, τον Κουσγκούνι και τον Μιχάλη Ζακιτζή, ήταν μια τρέλα του Νίκου. Έλεγε ότι εγώ θα κάνω τώρα αυτό. Ή θα με κράξετε ή θα δημιουργήσω ένα και το ίδιο πράγμα που δεν υπάρχει. Και
έφαγε πάρα πολύ μεγάλο κράξιμο στη ζωή του και άφησε και μερικά πράγματα που χωρίς τον Νίκο δεν θα υπήρχαν ή πότε θα υπήρχαν στην Ελλάδα. Νομίζω όμως ότι ιστορικά, ας πούμε, για τον κόσμο που ψάχνει μουσικά κλαμπ, τον Γκαγκάριν είναι κάτι επανάληπτο. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αυτό που έγινε όταν πρωτοβγήκε τον Γκαγκάριν, όταν το έφτιαξε ο Νίκος, δεν ξανά έγινε στην Αθήνα. Μακάρι έτσι, έστω και μετά το θάνατό του, να μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε και να καταλάβουμε κάτι από αυτά τα πράγματα που ήθελε να μας πει και να μας... Μακάρι. Μακάρι και... εντάξει, η σεζόν τελείωσε. Νομίζω ότι στον πρώτο αγώνα που θα παίξουμε το Σεπτέμβριο, Αύγουστο, Ιούλιο, και Ιούλιο ξεκινάμε, έτσι ένα σύνθημα το χρωστάμε στον Νικόλα. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, πώς τη βλέπεις την επόμενη χρονιά? Τώρα, καλή τη βλέπω. Εντάξει, καλό αέρα έχουμε τώρα. Δεν μ' αρέσει τώρα ότι διαλύεται μια ομάδα και πάνε και βλέπουμε τους παίκτες της. Να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, πάω και είσαι. Δεν διαλύεται μια οποιαδήποτε ομάδα. Τελικό γύρω παλίγκη έπαιξε πρόπερση. Και πήγαμε κάποιες παίκτες. Θα καταλαβαίνω ότι φέρνουμε από το πάνω ράφι. Αλλά θα ήθελα, επειδή δηλαδή, πιο πολύ μ' άρεσε πέρσι που ψάχναμε και έλεγες κάποιον εκεί βρήκαμε στην Μέλτσε, έναν τον βρήκαμε στη Βοσνία και είναι ταλεντάρα κτλ. Διαβάζω κάθε μέρα, ξέρω εγώ, παίκτες στην Νέα Υόρκη που έρχονται. Εντάξει, μακάρι να παίξουν. Μόλις βάλουν τη φανέλα θα τους αποθεώνω. Και δεκάρι 33 χρονών τώρα, αυτό θα κάνουν Ολυμπιακούς. Δεν κάνουν εμείς. Ποιον λες, ποιον, α? Ποιον να λες από δεν φέρνουμε ένα δεκάρι 33 χρονών, τι Νιέπρος, το Ματέος, μα... Α, εντάξει, έχει... Γι' αυτόν δεν νομίζω, όχι. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Εντάξει, καλή ομάδα θα έχουμε. Παραπλανητικό ήταν. Καλή ομάδα θα έχουμε. Είδα και το, εγώ παρατηρούσα και το Real Athletic που το είδα, το τελικό. Καταστρόφησα τις ομάδες. Πιστεύω να το πάρουμε ότι θα βρει την κορώνα. Αλλά να το πάρουμε χωρίς να χάσουμε το χαρακτήρα της ομάδας. Κάτσε να ξέρουμε, μα είναι να πούμε να παραγγείλουν και το έπιπλο, διότι έμεινε λίγο πίσω αυτή η ανάθεση. Αγόρασε πολλά σαβίς, αλλά εκείνο το έπιπλο για να βάλουμε το τρόπαιο δεν το πήραμε ακόμα. Αυτά είναι τα κενά της ΠΑΕ, μωρέ, τα ξέρουμε. Εκεί στην ΠΑΕ να το δούνε λίγο, γιατί... Ναι, θα το δούνε. Θα τρέχουν τον Απρίλιο να το... Να το αγοράσουν, ας πούμε, και θα πάρουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Αυτά είναι τα κακά της ΠΑΕ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να έρθεις και Θεσσαλονίκη να δούμε κανέναν αγώνα ή να πιούμε κανένα κρασί. Την άλλη εβδομάδα, χωρίς αγώνα, την άλλη εβδομάδα θα είμαι εκεί. Ωραία. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.